ψάρεμα. Ό,τι να είναι, με καλή παρέα. Προτιμώ ελληνική. Steak. Μελβούρνη. Λεμεσός και πόλεις στους ρουσοχούς. Όσοι δεν γνωρίζουν, έχω ένα πανέμορφο γιο και μια πανέμορφη γυναίκα. Σε ηλικία 5-6 ετών θυμάμαι ότι είχα ξεκινήσει με πολύ λίγο χρόνο στο κολύμπιν, μετά λίγο μπάσκετ και για ένα διάστημα περίπου 3-4 χρόνων με το ποδόσφαιρο σαν τερματοφύλακας. Εκείνη την περίοδο, ηλικία 10-11 χρονών, μέσω από σχολικούς αγώνες, στην προεπιλογή παιδιών για τους επαρχιακούς αγώνες, ο γυμναστής μου είχε επιλέξει για τα εμπόδια, δεν θα πω ότι ήμουν και καλός, απλά δεν υπήρχε και άλλον ενδιαφέρον στα εμπόδια. Όμως, 2-3 μέρες πριν τους αγώνες του επαρχιακού, το παιδί που είχε επιλεγεί για το άλμα εσύψος είχε αρρωστήσει. Οπότε δεν είχε καθόλου αθλητή για να πάει στο άλμα εσύψος. Και έτσι, από σπόντα μπήκα εγώ στο άλμα εσύψος, χωρίς καμία επαφή ποτέ πριν με το συγκεκριμένο άθλημα. Προκρίθηκα σαν δεύτερος για τους πανκύπριους αγώνες, που για μένα ως παιδί ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Αν είναι σε περίοδο προετοιμασίας που στις προετοιμασίες μας είναι διπλές προπονήσεις, θα ξυπνήσω το πρωί και θα είναι πολύ νωρίς το πρωί, γιατί συνήθως μια μισή ώρα πριν την προπόνηση πρέπει να έχω φάει ήδη το πρωινό μου, οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ξυπνήσεις πολύ νωρίς. Θα φάω το πρωινό μου, θα πάω στο γήπεδο, θα κάνω τις 2 ώρες προπόνησης που είναι η πρωινή προπόνηση και αμέσως μετά ψάχνουμε κάποιους τρόπους στην ουσία να ξεκουράσουμε και να προετοιμάσουμε το σώμα μας για την επόμενη προπόνηση, την απογευματινή προπόνηση, πάλι με έναν καλό μεσημεριανό. Η προπόνηση απογευματινή θα διαρκέσει και αυτή περίπου 2 ώρες και θα πάω και εγώ σιγά σιγά για ύπνο, γιατί η επόμενη μέρα πάλι θα είναι μια ίδια μέρα και ίσως και πιο δύσκολη. Το πρώτο μου μετάλλιο στην Οζάκα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2007 είναι από τα πιο έντονα ωραία συναισθήματα που έχω νιώσει στην καριέρα μου και είναι λογικό γιατί ήταν και το πρώτο μετάλλιο και το πρώτο της Κύπρου στον κλασσικό αθλητισμό. Και το 2004 ο αγώνας μου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας δεν φανταζόμουν ποτέ ούτε στα τρελά μου όνειρα ότι ποιος θα με ξέρει εμένα τώρα 20 χρόνια από την Κύπρο. Δεν είχα βγει ποτέ από την Κύπρο για να αγωνιστώ. Βλέπεις 60-65.000 κόσμος να φωνάζουν οι μισοί το όνομά μου και οι άλλοι το Κύπρος. Είχα πάθει ένα σοκ, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ καθόλου, δεν το φανταζόμουν ποτέ αυτό το πράγμα. Και είναι από τις πιο ωραίες μου στιγμές, νομίζω, και ασφαλώς και τα μετάλλια που ακολούθησαν μετά. Κάθε ένα ξεχωριστά, βέβαια. Ο επόμενος μου στόχος ασφαλώς είναι η Ολυμπιάδα στο Τόκιο. Θεωρητικά θα είναι και ο τελευταίος μου αγώνας. Είναι ένας στόχος ο οποίος στην ηλικία που είμαι και στην κατάσταση που είμαι, θεωρώ ότι μπορώ να το καταφέρω. Ένα από τα πιο σοβαρά πράγματα που βλέπω εγώ προσωπικά είναι περισσότερο η επιμόρφωση των προπονητών και γενικά των παιδιών. Μια από τις πολλές απογοητεύσεις νομίζω ότι ήταν το 2008, που θα μπορούσα από τότε στην Ολυμπιάδα του Πεκίνου να μπω σε ένα πρώτο μου τελικό. Και νομίζω ότι ήμουν έτοιμος να διεκδικήσω μια θέση στην οκτάδα, εξάδα, ίσως και κάτι παραπάνω. Το οποίο δεν μου δόθηκε η ευκαιρία, η αλήθεια είναι. Ήταν κάτι που με πλήγωσε, που με στεναχώρησε, αλλά ασφαλώς με έκανε πιο δυνατόν και ακολούθησαν οι επόμενες 2 Ολυμπιάδες που κατάφερα να μπω στον τελικό. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου και πάρα πολύ εγωιστής άνθρωπος. Στην οποιαδήποτε αποτυχία, κάθομαι πρώτα με τον εαυτό μου, τα συζητάω, ψάχνω να βρω ακριβώς τι έγινε. Πού πήγε το λάθος, δεν βρίσκω ποτέ δικαιολογία. Γιατί ακόμα και η δικαιολογία να υπάρχει, θεωρώ ότι η ευθύνη είναι όλη δική μου. Ηρεμώ και μετά ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να με βοηθήσει έστω και λίγο είναι ο προπονητής μου, ο Δημήτρης Ευθυμίου. Θα μιλήσω με τον προπονητή μου να μου πει και αυτός η δική του γνώμη και έτσι διαχειριζόμαστε την οποιαδήποτε κακή μέρα ή αποτυχία σε οποιονδήποτε αγώνα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Ό,τι και να ασχοληθούν. Είτε με τον αθλητισμό, είτε με οτιδήποτε άλλο. Υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά. Νομίζω ότι είναι ίσως το μυστικό της επιτυχίας. Αυτό λέω σε όλα τα παιδιά και εύχομαι να το ακούνε και να το κάνουν.
αυτό που με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο είναι να κάνω κάτι το οποίο μπορώ να προσφέρω και να με ευχαριστεί και εμένα τον ίδιο. Πιστεύω ότι ο ΠΑΠ Κύπρου είναι το οξυγόνο του αθλητισμού και προσωπικά με έχει στηρίξει και με βοηθάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην καριέρα μου, στην πορεία μου. Οι επιτυχίες οι δικές μας είναι και δικές τους επιτυχίες, γιατί συμβάλλουν πάρα πολύ στην δική μας προσπάθεια το να φτάσουμε στο μεγάλο αγώνα και να καταφέρουμε να φέρουμε επιτυχίες για την Κύπρο μας. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι δίπλα μας και για τις επόμενες προκλήσεις για να φέρουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες στην Κύπρο. Ασφαλώς είναι πάρα πολύ σημαντική η επένδυση της ΟΠΑΠ Κύπρου στους αθλητές και προσωπικά σε εμένα. Θεωρώ ότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να καταφέρω τις επιτυχίες που έχω κάνει στην καριέρα μου. Η ΟΠΑΠ Κύπρου μας δίνει όλη αυτή την άνεση και την πολυτέλεια να μπορούμε να κάνουμε την προπόνησή μας πιο εύκολα και πιο σωστά.